Σόζον, πώς νιώθεις? Γιώργο, για μένα ήταν αναμενόμενο. Παρ' όλα αυτά, το κοινό είναι αυτό που αποφασίζει ποιος θα μείνει σε αυτή την ομάδα, ποιος θα συνεχίσει. Εγώ δείχνω τις δυνατότητές μου αγωνιστικά, στην καλύβα, με τις δουλειές, με τα πράγματα που κάνω γενικότερα και θα αποφασιστεί τι θα γίνει. Τότε γιατί λες ότι είναι αναμενόμενο το αποτέλεσμα? Εντάξει, οι νέοι παίχτες που ψηφίζονται κάθε φορά που έρχονται είναι λιγάκι ευκολία από αυτή την άποψη. Αλλά ναι, είναι λιγάκι σχετικά, το έχουμε δει να ξαναγίνεται. Μαργαλένα, εσύ περίμενες αυτό το αποτέλεσμα. Συνυποψήφια μαζί με τον Γκρις και τον Σόζοντα. Όπω υποψήφια, πίστευτο. Το περίμενα, Γιώργο, το αποτέλεσμα. Με ψήφισαν τα τρία καινούργια παιδιά και η Στέλλα. Αυτό πώς το γνωρίζεις? Η Ρία μου είπε ότι θα μου ρίξει μια κούφια ψήφο. Τελικά δεν ήταν κούφια. Γιατί... Θα σου ρίξω μια ψήφο και συγγνώμη, σε πιστεύω ότι μπορεί στο μέλλον να είσαι καλή και να το βρει. Απλά στην παρούσα φάση είναι πολύ δύσκολη θέση μου. Εγώ το Σόζον θέλω να το δώσω μια ευκαιρία. Γιατί δεν, και εγώ όταν ήρθα και βγήκα κατευθείαν. Ήθελα να δώσω την ευκαιρία και γι' αυτό το λόγο, επειδή αγωνιστικά αυτή τη στιγμή η Μαργαλένα δεν το έχει βρει, γι' αυτό το λόγο την ψηφίζω. Όχι ότι δεν την εκτιμώ, απλά αγωνιστικά και μόνο. Μαργαλένα. Είδα τα τέσσερα παιδιά να μιλάνε έξω από το συμβούλιο, δεν είμαι χαζή. Παρ' όλα αυτά, σέβομαι την άποψή τους. Εγώ ευθύνομαι που είμαι σε αυτή τη θέση και όχι τα παιδιά. Ξέρω ότι αγωνιστικά δεν το έχω βρει ακόμα. Έχω εντοπίσει σίγουρα το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι μπαίνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο και φτάνω στο στόχο και νιώθω ότι πρέπει να φέρω τον πόντο, πρέπει να μην χάσω, πρέπει να κερδίσω. Ενώ παλιότερα έμπαινα μέσα και έλεγα πάω για να κερδίσω. Αυτό το πρέπει εμένα με καταβάλει ψυχολογικά. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που έχω βρει το πρόβλημα, έχω κάνει το πρώτο βήμα. Σίγουρα θα έρθει και η λύση. Έχω τρομερή πίστη σε μένα. Δεν χάνω ούτε την αισιοδοξία μου, ούτε την πίστη στον εαυτό μου. Ξέρω τι μπορώ να κάνω. Εύχομαι το κοινό να με κρατήσει. Θέλω να παραμείνω εννοείται στο Survivor. Όποιος με ξέρει, ξέρει ότι το Survivor, βασικά εγώ παρομοιάζομαι με το Survivor. Εντάξει, μην μακρολογώ κιόλας. Εύχομαι το κοινό να με κρατήσει το παιχνίδι. Ρία, η Μαργαλένα διέκρινε ένα μικρό πηγαδάκι και το μετέφρασε λοιπόν, σαν συνεννόηση ψήφου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, που μου δίνεις το λόγο. Το σκέφτηκα αν πρέπει να μιλήσω ή όχι. Στη ζωή μου, όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσουν οι ίντρικες και δεν μου αρέσουν όλο αυτό το είδος οι καταστάσεις. Απλά επειδή θεωρώ πως στην ομάδα μου η έκρηξη που έκανα πριν μπω στο συμβούλιο δεν πηγαίνει σε όλους, νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθώ. Τι ακριβώς έγινε? Με τον Τάκη θεωρώ ότι μετά από αυτή τη συζήτηση δεν θα ξαναέχουμε επικοινωνία στην ομάδα. Ρία, έγινε κάποια έκρηξη, μου λες, εκτός συμβουλίου. Θέλω να τα πω έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Τώρα. Και θέλω να με διακόψει κανείς. Και εσύ διακόψεις, Μαργαλένα. Ωραία. Σίγουρα υπάρχουν πηγαδάκια. Και εγώ με τους ανθρώπους που είμαι πιο κοντά, με τη Στέλλα, ακόμα και με τους δύο, με τον Ηλία και με τον Ηλία, έχω πιάσει και έχω πει πολλές φορές είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, δεν ξέρω τι να κάνω. Έδωσα μια κούφια ψήφο στον Ασημακόπουλο, γιατί τον πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός αγωνιστικά και δεν θα τον ψήφιζε κανείς. Οπότε ο Γιώργος το ήξερε ότι εγώ τον ψήφισα. Και φτάνω σήμερα σε αυτή τη δύσκολη θέση, που τη Μαργαλένα εγώ την εκτιμώ προσωπικά και μπορεί να μην φέρνει νίκες, αλλά θεωρώ ότι όλοι κάπως πολύ έτσι είμαστε. Όταν τελειώνει ο δεύτερος αγώνας της Ηλίας, ξεκινάει η αναστάτωση. Έρχεται ο Τάκης και μου λέει: πω πω τώρα, είμαστε δίπλα-δίπλα, τι κάνουμε? Λέω: πάρα πολύ δύσκολο. Μου λέει: οκ, εγώ θα αφήσω το αγωνιστικό. Θα αφήσω, λέει, τις προσωπικές σχέσεις, θα τους αφήσω αγωνιστικά τη Μαργαλένα. Επειδή τώρα η Μαργαλένα ανέφερε ότι τα καινούργια παιδιά την ψηφίζουμε, που δεν έχουμε κανένα όφελος να ψηφίσουμε τη Μαργαλένα, ούτε η Στέλλα. Αναφέρω αυτό το γεγονός, ότι ο Τάκης μου λέει θα ψηφίσω τη Μαργαλένα. Του λέω: Τάκη μου, εσύ ξέρεις και φυσικά και εγώ ξέρω, θα δούμε τι θα κάνουμε. Πηγαίνουμε στην παραλία μας, χθες δεν συζητάμε τίποτα. Στα πρόχειρα καταλήματα δεν συζητάει τίποτα κανείς μεταξύ τους. Είναι όλα πολύ καλά. Πηγαίνουμε σήμερα στην παραλία μας, στην κανονική, και ξεκινάει ο πανικός. Διακρίνω παντού πηγαδάκια όπως έχω περίμενε, κάνει. Περίμενε, πιο από μένα. Θέλω μόλις τελειώσω. Είπες πάνω η λέξη πανικός και αναφέρεσαι σε μένα. Να τοποθετηθείς. Ξεκινάνε τα πηγαδάκια. Σίγουρα να τοποθετηθεί, το πρόσχε. Κιέβη θα κάνει με τους φίλους της. Εγώ κάνω με την Στέλλα, με το Κρίς. Ό,τι να είναι λες όμως. Ό,τι να είναι λες. Τα πηγαδάκια. Τα έχεις χάσει, τα έχεις μπερδέψει. Περίμενε να ολοκληρώσω. Δεν χρειάζεται. Τα πηγαδάκια που μιλάμε όλοι με τους φίλους μας. Όλοι δεν το κάνουμε.
με τους κολλητούς μας. Μέχρι εκεί. Ξεκινάει, έρχεται πάλι ο Τάκης να με ρωτήσει, ενώ είμαι με τον Κρίστη παραλία, τι θα ψηφίσει. Του λέω ρε Στάκη, μας ρωτάς. Ήρθα και σου είπα θα ψηφίσει. Ή εσύ ήρθε και μου είπε στον κόσμο ότι θα ψηφίσει. Όχι, άστε να τελειώσω. Κρίση, έτσι έγινε. Ρε Τάκη, κάτσε να τελειώσω. Θέλω να τοποθετηθείτε όλοι, παιδιά, μετά. Γιατί εγώ αυτό το πράγμα εδώ πέρα τη στρατηγική, την τρελή αυτή στρατηγική. Γιατί είναι το εβδομαδιαίο μεγάλο. Είναι ο καθένας με το στόχο του εδώ μέσα. Δεν το δέχομαι να γίνει αυτός ο πανικός. Λοιπόν. Εσύ κάνεις πανικό. Όχι, ρε φίλε, άφησε με να μιλήσω και μετά πες μου ό,τι θέλει. Εσύ παίρνεις πανικό τώρα και θα προσωποποιείς σε μένα τον πανικό. Καταρχιάστε να μιλήσει. Καθαρός ο λόγος. Δεν φοβάται. Εγώ μιλάω ξεκάθαρα και τίμια. Και πάνω απ' όλα την αξιοπρέπειά μου εγώ σε κανένα παιχνίδι δεν θα τη ρίξω. Ούτε εγώ. Να το ξέρεις. Άφησε με να μιλήσω. Είμαι εγώ και ο Κρις. Και έρχεται πάλι ο Τάκης να μας ρωτήσει τι θα ψηφίσουμε. Και του λέω, ρε Τάκη, εσύ τι θα ψηφίσεις. Και μου λέει, δεν ξέρω. Λέω, τι μου είπες, λέω Μαριαλένα, λέω μήπως και τη Μελίνα. Λέω, δεν ξέρω, μου λέει, εσείς. Λέω, ρε εσύ, εγώ αυτό που σου είπα, αλλά σε παρακαλώ, δεν ξέρω ακόμα τι θα ψηφίσω. Ακόμα δεν ήξερα ότι εγώ θέλω να δω σίγουρα τη Μαριαλένα. Φεύγουμε. Γίνονται, εννοείται, πηγατάκια με τους φίλους μας, σε λογικά πλαίσια που το θεωρώ φυσιολογικό. Λοιπόν, φεύγουμε και ερχόμαστε στο συμβούλιο λίγο πριν μπούμε μέσα. Ξαναξεκινάει το πανηγύρι. Μιλάμε λίγο μεταξύ μας. Βλέπω τον Τάκη, η πεταλούδα, να πηγαίνει σε μένα. Πήγε στον Κρις. Πήγε στη Στέλλα. Πήγε στην Εύη. Πήγε στον Βασάλο. Πήγε παντού. Και λέω ρε εσύ, φίλε, μαθαίνεις από όλους τι θα ψηφίσουμε. Καλύτερα να ανοίξουμε τα χαρτιά μας όλοι μαζί σαν ομάδα και να πούμε ότι παιδιά, καλύτερα να ξέρουμε ποιοι θα ψηφιστούν, ούτε να βγάλουμε παραπάνω άτομα στον τάκο, γιατί κι εγώ δεν θα το ήθελα αυτό, παρά όλο αυτό που γίνεται. Και λίγο το κερασάκι στην τούρτα που με έκανε να τρελαθώ, είναι που μπαίνω και μέσα και λέει, εγώ δεν θα ψηφίσω την Ξανθιά. Αντιλαμβάνομαι ότι λέει, ακριβώς αυτό είπες κατά λεξί, περίμενε λίγο. Το παιδί που ήθελα. Ακριβώς δεν θα ψηφίσω, σε λέω, γιατί με κοίταγες περίεργα. Εγώ δεν θα ψηφίσω. Περίμενε λίγο να μιλήσω. Σε μένα το έλεγε. Εγώ γιατί να ψηφίσω την Ξανθιά που φέρνει νίκες και το προσπαθεί. Λέω για μένα, να φέρεσαι. Μου λέει ναι. Γιατί με κοίταγε στα μάτια. Λέει τι θα ψηφίσεις. Λέω ρε Τάκη, αλλά λέει ξέρω, εσύ και ο Κρις δεν μου λέτε. Λέω οκ. Και μου λέει, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι καλό να ψηφίσεις τη Μαριαλένα, ενώ πριν είχε πει θα τη δώσει, γιατί δεν θα κάνει καλό στον φίλο στο Κρις. Ρε φίλε, πάρα πολλά είπες. Ωραία, λοιπόν, άκουσε Γιώργο. Πάρα πολλά είπες. Άκουσε Γιώργο. Να σ' ακούσω κι εγώ θέλω. Άκουσε. Στην παραλία καταρχήν ήμουνα με τον Κρις και ήρθε. Δεν ήρθα. Α, ήσασταν μαζί καθόλου. Σε παρακαλώ πολύ, θα μιλήσω από θάλασσα. Βγήκα από τη θάλασσα, ναι. Ήμουνα εγώ με τον Κρις και μιλάγαμε. Κρις, τι μου είπες. Λέγαμε εκεί πέρα, είπαμε για την ψηφοφορία, ναι ή όχι. Είπαμε. Δεν θα πω τι μου υποκρίσει. Να τα πει έτσι, έρχεται, πράγματα. Και έρχεται και μου λέει τι θα κάνουμε. Α, εσύ είδε και μου πει τι θα κάνουμε. Δεν ήρθα εγώ να σε πιάσω πει τι θα κάνουμε. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο. Okay. Τώρα γιατί μου κάνει εμένα επίθεση σε γιατί εμένα. Γιατί μετά άλλαξε 500 απόψει. Θα με αφήνει να μιλήσω. 500 ψήφου. Θα με αφήνει να μιλήσω. Θα μετέφερε σε όλα. Εγώ δηλαδή είσαι σε μια ψηφοφορία εδώ πέρα. Με ερώτηση μόνο. Στην αντίπαλη ομάδα. Είστε σίγουροι ότι λείπει ο ηγέτης από την ομάδα, αυτό λείπει. Αυτό έχετε δει ότι λείπει από την ομάδα. Θέλω να ρωτήσω όλους λοιπόν, όταν χάνετε μια σιλία, αν υπάρχουν όντως αυτά τα πηγαδάκια που λέει ή αν μεταξύ μας κάνουμε συζητήσεις. Σίγουρα η Μαριαλένα είναι φίλη μου. Σίγουρα είναι φίλη μου. Ξεκίνησες ότι δεν την ψηφίσεις. Ρε παιδί μου, να μ' αφήσεις να μιλήσω. Ναι. Εγώ μπορεί να θέλω να δω τι θα ψηφίσεις εσύ στο φινάλε. Α, ωραία, οπότε είσαι πονηρός. Εσύ θα μου πεις τι θα κάνω. Το θέμα μας δεν είναι αυτορία. Το θέμα μας είναι ότι βγάζεις προσωπικές συζητήσεις συνέχεια προς τα έξω για άλλη μια φορά και εσύ ήρθες στην παραλία να με ρωτήσεις μπροστά στην παρουσία του Κρις τι θα ψηφίσω εγώ και τι θα κάνουμε σήμερα. Πάει αυτό. Και μετά την ασυλία σου είπα τι θα κάνουμε τώρα. Σου λέω είναι και η Μαριαλένα, σου λέω, που είναι αδύναμη. Είναι και άλλη, σου λέω. Αυτό σου είχα πει. Και μην βάζεις λόγια στο στόμα που δεν έχω πει. Γιατί εσύ μιλάς εκ του πονηρού. Όσο θα μιλάω, θα μιλάς. Τα λέω ακριβώς έτσι όπως σε παρακαλώ, επέτρεψε μου. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ, γι' αυτό τα είπα μπροστά σου. Επέτρεψε μου, όσο θα μιλάω, θα μιλάς. Αυτό σε άφησε. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, σήμερα όντως μίλησα με τη Μαριαλένα, εδώ είναι. Δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλο άτομα, Μαριαλένα. Και κοίταξα να μάθω πώς θα πάει η ψηφοφορία. Το έκανα, ναι ή όχι. Πες μου. Τι εννοείς. Εγώ ήξερα ότι θα ψηφιστώ σήμερα. Τι πες. Εγώ ήξερα ότι θα ψηφιστώ. Ναι. Και θέλαμε να δούμε απλά πώς θα πάει αυτό. Εγώ αφού δεν πήγα όμως να ρωτήσω εκ του πονηρού όταν θα πίσω κάτι. Τι. Μου το είπε και σου λέω ότι και καλά ήρθε να σου πει ότι μας ρώτησε για να δει πώς θα πάει ψηφοφορία. Δεν κατάλαβες. Μιλάγαμε με την Μαριαλένα έξω. Δεν κατάλαβες. Όμως μας είδες κάναν πειρατάκια και εσύ έκανες πειρατάκια με τον Σώσοντα, με τον Κρις και με τη Στέλλα. Από εκεί πέρα η Ρία τώρα θέλει να προσωποποιεί κάποιες καταστάσεις πάνω μου. Είναι δικαίωμά της. Εντάξει.
Εγώ το παραδέχομαι ότι ρωτάω αρκετούς παίκτες να ψηφίσουν, όπως και αρκετοί παίκτες ρωτάνε εμένα. Με κοίταγε μέσα στα μάτια την ώρα που μέσα και λέω: και λέω μην με δώσεις, λέω σε ψηφίσω. Συμφωνώ, με δώσεις. Ναι, ορκίζομαι. Και δεν θα ξαναρκιστώ. Να μην με δώσεις, σου είπα. Εδώ πέρα που καθόμαστε. Δεν φοβάμαι, ρε, δώσε με. Τι μου λες τώρα, ρε. Μην το μονοπολίσουμε το θέμα. Καταλάβουμε πάνω κάτω πώς έγιναν τα πράγματα. Ας μείνουμε όμως στο αποτέλεσμα που έβγαλε αυτή η κάλπη. Κωνσταντίνε, συμφωνείς με την υποψηφιότητα της Μαργαλένας? Δεν ξέρω αν είμαι κατάλληλος να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Ποιος θα ήταν? Από τους συμπαίκτες που βλέπω εδώ πέρα, εντάξει, πιστεύω ότι είναι 2-3 παίκτες κοντά στατιστικά με τη Μαργαλένα. Εγώ δεν θα την ψήφισα για πολλούς λόγους, αλλά όπως και να έχει, είναι σεβαστή η άποψη των παιδιών που την ψηφίσανε. Τώρα δεν μπορώ να κρίνω την επιλογή των παιδιών. Καλώς έπραξαν. Εγώ ψήφισα Σόζον, το είχα πει κιόλας από πριν. Ό,τι να γίνει, παιδιά, να γίνει για το καλό της ομάδας. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πάρω άλλη θέση. Ηλία Μπογδάνε. Εγώ στο είχα πει και μου το πες. Ναι. Εγώ στο είπα και μου το πες. Στέκει η υποψηφιότητα της Μαργαλένας, άσχετα που εμένα με βρίσκει αντίθετο, επειδή την έχω ζήσει. Έχουμε φτάσει μαζί μέχρι το τέλος του 2021 και ξέρω πάρα πολύ καλά πότε σε λίγο καιρό θα είναι αλλιώς. Αλλά τώρα, για κάποιον που δεν την ξέρει και δεν την έχει ζήσει, στέκει δυστυχώς. Σάκη, εσύ πώς ερμηνεύεις αυτή την υποψηφιότητα? Μιλάμε για το κορίτσι σου, να μιλάμε ξεκάθαρα. Επειδή μιλάμε ξεκάθαρα, εγώ είμαι πολύ περήφανος για τη στάση που κράτησε η Μαργαλένα για ακόμη μια φορά σήμερα, όπως και στον τελευταίο αγώνα. Μίλησε πραγματικά για τον εαυτό της και δεν κρύφτηκε καθόλου πίσω από το δάχτυλό της. Δεν έχει βρει τη Μαργαλένα που θέλει να βρει. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αν και εύχομαι να μείνει σε αυτή την ψηφοφορία, θέλω πάρα πολύ να τη στηρίξει ο κόσμος και να μείνει, θα βρει τα πατήματά της και θα αποδείξει, όπως λέει και ο Ηλίας το 2021, ότι είναι πραγματική μαχήτρια, πραγματικό λιοντάρι και θα πάει εκεί που της αξίζει. Συνυποψήφοι λοιπόν του Κρις πλέον από την απόψινή βραδιά, ο Σόζον Παλέστρος Χάρος και η Μαργαλένα Ρουμελιώτη. Αύριο πολύ σημαντικός αγώνας, ειδικά για τους μαχητές, για να μην ζήσουν και πάλι το σενάριο της προηγούμενης εβδομάδας. Αν ιτηθείτε, μαχητής ή μαχήτρια θα αποχωρήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, μπορείτε να επιστρέψετε στα πρόχειρα καταλήματά σας. Καλή συνέχεια.